Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 253η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. 5 Απριλίου σήμερα. Μια ημέρα κατά την οποία συμβαίνουν ως αποτέλεσμα προηγουμένων δράσεων πολλά και ενδιαφέροντα. Όμως θα ξεκινήσουμε την παρούσα εκπομπή Συζητώντα και αναλύοντα ένα θέμα το οποίο ήρθε προσφάτω στην επικαιρότητα και αφορά τι άλλο, την χρήση ρωσική, αν θέλετε, ανατολική κατασκευή οπλικών συστημάτων, κυρίω ρωσική, το πρώην Σοβιετικό Μπλοκ, αλλά και των τελευταίων δεκαετιών με καμιγός στη ρωσική σφραγίδα, σχεδιάσει τη Σοβιετική όμω περίοδου, γιατί έτσι είναι το, το ορθότερο. Οι οποίε στη συνέχεια ρωσοποιήθηκαν, Ουκρανοποιήθηκαν και πάει λέγοντα. Και σχετίζονται με την αναγκαιότητα ενισχύσεω τη Ουκρανία με τέτοιο υλικό και το οποίο υλικό γιατί ζητείται, διότι οι Ουκρανοί είναι εξοικειωμένοι και εκπαιδευμένοι με αυτό κυρίω το υλικό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη πανστρατιά ευρέσεω οπλικών συστημάτων άνα την Ιφίλιο και ιδίω στο πλαίσιο της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωση και του ΝΑΤΟ, τέθηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της μεταφοράς κυπριακών οπλικών συστημάτων. Ουσιαστικά τέθηκε το ζήτημα της πλήρους, το τονίζω για να καταλάβετε τα μεγέθη στα οποία θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, μεταφοράς όλων των ρωσικών συστημάτων, δηλαδή της πλήρους απογυμνώσεως της κυπριακής αμήνης, και ενισχύσεω τη Ουκρανία. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να γίνει η περίπτωση αποδεκτό, όπω ξεκαθάρισε και το Κυπριακό Υπουργείο Εθνική Αμήνη, το Γενικό Επιτελείο τη Εθνικής Φρουρά, διότι εάν συμβεί αυτό, χωρίς προηγουμένω να υπάρξει αντίστοιχος μεταφορά και εκπαίδευση χρόνος εκπαιδεύσεω οπλικών συστημάτων από τη Δύση. Και αναφέρομαι κυρίω και μοναδικό και αποκλειστικό στι νατοικέ χώρε. Η Κύπρος θα απογυμνοθεί σε τέτοιο βαθμό όπου θα είναι το μεγάλο σφάλμα, θα το διορθώσω, μεγάλη προδοσία να γίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή από τα επίσημα στοιχεία που διαθέτουμε, η Κύπρος, στην Κύπρο επιχειρούν περί τα 82 τάφου 80 U κάθετος UK, είναι άρματα, όπως εδώ βλέπετε, και μάλιστα έχει από κάτω γραμμένο το όνομα Αυξεντίου, έτσι θα πούμε πολλά για Κύπρο σήμερα, 43 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου BMP3, 11 επιθετικά ελικόπτερα τύπου MIL-MI-35P, είναι επιθετικά ελικόπτερα. Είμαστε παλιά από τα Μίλ 24 Χάιντ. Έχουμε στην εξέλιξη τα Μίλ 35. Υπάρχει ένα πολλαπλών πολλαπών εκτοξευτών πυροβολικού πυράβλων, συγγνώμη, BM21 των 122 χιλιοστών. Υπάρχει αριθμό Storm 1 και. Έχουμε τα τώρα εδώ, όχι. Και back 1 όπως όπω αυτό που βλέπετε. Φίλοι και φίλε, αντιαναμπορικό σύστημα είναι αυτά όλα υπάρχουν και έχουν αγοραστεί μέσα από τον κόπο, τον πόνο, το αίμα, το αίμα και τον υδρότα του κυπριακού ελληνισμού. Όταν λοιπόν τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, οφείλουμε να θέσουμε και κάποιες παραμέτρους. Ναι μεν αλλά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το αλλά σε τι θα μπορούσε να συνίσταται. Πρώτα απ' όλα, στην Κύπρο υπάρχει άρση σε μη, δηλαδή, μη φωνικών όπλων. Αν λοιπόν, κάτω από αυτή τη συγκυρία, και υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον μεταφοράς αυτού του όγκου των οπλικών συστημάτων, ο οποίος δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, το τονίζω, ε, 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 είναι καθόλου αξιόπιστος και καθόλου ευκαταφρόνητος, τότε θα πρέπει να συμβούν τρία τινά. Προαπαιτούμενα. Πρώτο προαπαιτούμενο πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, δηλαδή για το πώ θα γίνει η μεταφορά, πλήρης άρση του εμπάργου πωλήσεων όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερο προαπαιτούμενο. Κάθε ένα από αυτά τα οπλικά συστήματα θα πρέπει να αντικατασταθεί τουλάχιστον από ισάριθμα για παράδειγμα τα TAF-80 ιου θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μη ένα α2 άμπραμς. Τα BMP3 θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μη δύο Bradley. Τα μη 35P θα μπορούσαν να αντικατασταθούν είτε από Apache είτε από Cobra. Οι πολλαπλή εκτοξευτές πυροβολικών πυράβλων από MLRS. Τα τόρμη 1 και μπακμι 1 από Astrad, από Stinger και κυρίως από πάτριο Δηλαδή, αν λοιπόν η Δύση, το ΝΑΤΟ, εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα την άρση του εμπάργου για να αποχωρήσουν όλα αυτά και τη μεταφορά όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, γεγονό που θα αποτελέσει μια πραγματική κοσμογονία στην Κυπριακή άμυνα, μα δεν μα ενδιαφέρουν το τι θα πούνε οι Τούρκοι, είναι πρόβλημα των Ατοικών αυτό, όχι δικό μα, τότε θα πρέπει να τηρηθεί μια άλλη απαρέκκλητο απέτηση. Γιατί πρόκειται περί απαιτήσεω δεδομένου των συνθήκων. Γιατί τον νήσο τελεί υπό απειλή. Το 40% έχει καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό. Δεν έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ φίλων και συναδέλφων. Είναι ο εχθρό, ο εισβολέα, όπω είναι ο Ρώσος στην Ουκρανία. Έτσι είναι ο εχθρό και η ο Τούρκος στην Κύπρο. Τότε θα πρέπει να δοθεί και επαρκή χρόνο για την εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς, στα νέα οπλικά συστήματα. Και ίσως θα ήταν και μια καλή ευκαιρία, εφόσον συμβεί αυτή η μεταφορά, να συζητήσουμε μια πιο σημαντική συνεργασία, πιο εις συνεργασία, μεταξύ του Εθνικού Κέντρου της Ελλάδος και της Κύπρου. Με τη μεταφορά μαχητικών F-16 στην Ίσο, στη Μεγαλόνισσο, με τη μεταφορά πολεμικών πλοίων με τη μεταφορά και οπλικών συστημάτων από τον ελληνικό στρατό ως ενδιάμεσο λύση με δικές μας δυνάμεις μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή και η εκπαίδευση των υπολείπων. Γιατί να δούμε, λέω, Παρτ 2, Α4, όπως αντίστοιχα έχουν φέρει οι κατοχικές δυνάμεις στον Βορρά, να δούμε μαχητικά F-16 γιατί με αυτά θα διατηρηθεί και θα υπάρξει εγγύησης ότι ο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο του 22ου αιώνα δεν θα προσπαθήσει να βρει την ευκαιρία. Και σε όλο αυτό το σύστημα, και να μιλήσουμε και επίση και για διαρματικά και για άλλα λοιπάχη συστήματα, η Κύπρος θα ενταχθεί σε αυτό το πλέγμα γιατί είναι δική μα εγγύηση, εθνική εγγύηση, έθνο προς έθνος αδελφό προ αδελφών. Όμεμων, ομόγλωσσων, ομόθρησκων ή ομόδοξων. Έλληνε Ελλαδίτε Κύπροι. Αυτή είναι η δική μα εγγύηση. Κάτω από τη δική μα τη στρατιωτική εγγύηση, από τα δικά μα θερά, ναι, κάτω από αυτέ τι συνθήκε, θα συζητούσαμε πάρα πολύ σοβαρά μια τέτοια εξέλιξη. Η οποία φυσικό θα άλλαζε και τα δεδομένα στην περιοχή. Θα καθιστούσε την Κύπρο ουσιαστικό ένα τμήμα τη στρατηγική σχεδιάσεω του Ελληνισμού, με την απαραίτητη μεταφορά δυνάμεων, μόνιμη στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων στη Μεγαλόνισσο και ουσιαστικό αυτό θα ήταν το καλύτερο μήνυμα προς την αναθεωρητική ρεβιζιονιστική, όπως λένε και οι μαρξιστές, Τουρκία, η οποία συνεθ, συνεχίζει να έχει άριστες σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία την ίδια ακριβώ τη στιγμή που τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ φωνεύουν και εξολοθρεύουν Ρώσους στρατιώτες και ρωσικά οπλικά συστήματα. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία δεν θέλει να παραδώσει του S400 ξανά στην χώρα κατασκευή ή να τι μεταφέρει κάπου αλλού. Υπήρξαν και κάποιε απόψει περί Αζερβαϊτζάν κτλ. Αλλά η ουσία τη ουσία, ο ουσία είναι ότι αυτό είναι το κλειδί, το σύμβολο μαζί με τα έργα που έχουν αναλάβει από κοινού το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο και όλε οι άλλε κοινέ μεικτέ επιχειρήσει των πολύ πολύ στενών σε επίπεδο γεωστρατηγικής σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Δύο κατεξοχήν αναθεωρητικών δυνάμεων. Αλλά ευτυχώ αυτή η κρίση στην Ουκρανία μα δίνει τη δυνατότητα, μια πολύ μεγάλη δυνατότητα, να καταλάβουμε ότι πάρα πολλά από αυτά που τα θεωρούσαμε ω δεδομένα και ω σταθερέ, παγκόσμιε σταθερέ, πανευρωπαϊκέ σταθερέ, σιγά-σιγά-σιγά αρχίζουν και θράβονται, συμφλήβονται και βγαίνει μέσα το φάντασμα τη ιστορία, το οποίο. Δεν είναι ουσιαστικά φαντασμά. Είναι η επανεμφάνιση της ιστορίας στο προσκήνιο η οποία ουδέποτε εξαφανίστηκε. Ουδέποτε εξαφανίστηκε. Η ιστορία μαζί με τη γεωγραφία, αυτές οι δύο ιερές αδελφές, είναι ως η παρούσες και διατρανώνουν και διαδηλώνουν και μας επανθυμίζουν με προσοχή, κουνώντας μας που και που στο δάκτυλο, ναι, γιατί έχουν το δικαίωμα να το πράττουν, σε όλους εμάς οι οποίοι είτε δεν τις γνωρίζουμε, δεν τις μελετούμε, δεν τις διαβάζουμε καλώς, είτε τις αγνοούμε. Αυτό λοιπόν ως αναφορικά το ζήτημα, το ζήτημα της υποθετικής μεταφοράς ή ουσιαστικής πραγματικής των προσεκτικών κατασκευής οπλικών συστημάτων από τη Μεγαλόνισσο ή στην περιοχή της Ουκρανίας. Μόνον κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία, εάν και εφόσον τεθεί το ζήτημα, να πιάσουμε τον Ταύρο από τα κέρατα. Ναι, μια και η Ταυρική, η Κρυμαία, η Ταυρική είναι το αρχείο της όνομα, είναι το σημείο εκείνο το οποίο περισσότερο απ' όλα ενοχλούσε ιστορικός τη Ρωσία. Και γύρω ακριβώς από αυτή την ιστορική χερσόνησο συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα, χύθηκε πάρα πολύ αίμα και ουσιαστικά ήταν εκείνο το σημείο της γεωγραφίας, το οποίο εξέθρεψε την ρωσική αναθεωρητική πολιτική ως διάδοχος, η Ρωσία δηλαδή, η Ρωσική Ομοσπονδία, ενός ιτημένου κράτους που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, ευθύς εξ αρχής έχω ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής. Όμως, οφείλω να πω, αυτός ο χάρτης που βλέπετε είναι από το Ukrainian Live View Map. Τον ανήρτησα, ε, τον δημιούργησα ουσιαστικό και τον επιμελήθηκα πριν από μία ώρα πρώτη εκπομπή. Τον ότι η εκπομπή δεν είναι ζωντανή πλέον. Και δείχνει κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Καταρχήν, η Ρωσία δεν ιτήθηκε. Για να ιτηθεί η Ρωσία, θα πρέπει και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης να εγκαταλείψει το κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος πέραν των σημείων των γεωγραφικών περιοχών δηλαδή που είχε προ της εισβολής φέτος τον Φεβρουάριο. Φίλοι και φίλες, σε αυτόν τον εύλωτο χάρτη, θα πάω μάλλον λίγο πιο έξω για να μπορείτε να το δείτε καλύτερα, σε αυτόν λοιπόν, τον εύλωτο λοιπόν, χάρτη γράφω, σημειώνω, η Ρωσία δεν ιτήθηκε, κλιμάκωση εν ώψη. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Με κόκκινο είναι οι περιοχέ, εδώ, εδώ είναι η Ταυρική, η Κρυμαία, εδώ είναι οι περιοχέ του Λουγκάντ και του που είχαν οι Ρώσοι μετά την επιχείρηση του 2014, θέσει από τον έλεγχό του. Εδώ είναι οι περιοχέ που είχαν, έχουν αποσπάσει από τη Γεωργία στο πλαίσιο του πολέμου του 2008, Απχαζία και Νότιο Σοσιατία είναι οι αυτόνομε δημοκρατίε, και εδώ βλέπετε πλέον την περιοχή κατά την οποία θεωρητικώ έχουν τον μεγαλύτερο επιχειρησιακό έλεγχο, το μεγαλύτερο αυτό τμήμα του, γιατί δεν είναι ακριβώ έτσι, είναι περίπου έτσι και έχει πολύ μεγάλη πιστότητα. Οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει. Πού είναι η έκπληξη, Η έκπληξη είναι ότι εδώ, πάμε λοιπόν εδώ αριστερά, στην περιοχή δηλαδή του Κιέβου, έχουν πλέον εξαφανιστεί οι ρωσικέ δυνάμει. Οι οποίε τι έγινε. Υποχώρησαν. Υπάρχει μια τακτική αναδίπλωση. Γιατί υποχώρησαν. Υποχώρησαν διότι ο βασικός στρατηγικός στόχος πλέον, και πρέπει να σας πω συμφώνως προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, με τα χρονοδιαγράμματα που ετηρήθησαν, θα έπρεπε το Κίεβο και γενικότερα η περιοχή δυτικό του Βινιπέρου να έχει ελεγχθεί από τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία εισέβαλαν μέσω της Λευκορωσίας. Συνέβη αυτό. Όχι. Όταν λοιπόν τελείωσε ο χρόνο του, η ρωσική στρατιωτική ηγεσία εισηγήθηκε στην πολιτική ότι είναι πλέον προτιμότερο να αποσυρθούν οι δυνάμει αυτέ. Άρα σε αυτό το σημείο μπορούν να πούν οι Ουκρανοί ότι έχουν μια τοπική τακτική νίκη, όντω, και να μεταφερθούν σε ένα άλλο πεδίο το οποίο αρχίζει πλέον και αποκτά, όπω βλέπετε, πολύ μεγάλη βαρύτητα και έντονο ενδιαφέρον. Είναι το πεδίο εκείνο το οποίο το χωρίζω σε δύο τομεί. Ο πρώτο τομέα είναι εδώ. Δηλαδή να συνεχιστεί η πέμπτη μάχη του Χαρκόβου, όπω λέμε, πέριξ του Χαρκόβου, διότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση το Κίεβο έχει αντικατασταθεί πλέον με το, από το Χάρκοβο. Στο ρωσικό επιτελείο, κατά την δική μου εκτίμηση και με τι πληροφορίε που οποίε συλλέγω, πλέον η κυρία προσπάθεια θα πρέπει να γίνει προ την ενοποίηση όλων αυτών των περιοχών και τον έλεγχο την ανακατάληψή τους όπως λένε οι Ρώσοι ή την απελευθέρωσή τους όπως εισηγούνται και αντικατοικούνται κυρίως από ρωσόφωνους, κυρίως ρωσικοί συνειδήσεις πληθυσμού, οι οποίοι όμως ε, είχαν ένα ιδιαίτερο, έχουν ένα ιδιαίτερο στάτους στην περιοχή και στη σύγκρουση αναφέρομαι έτσι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι εκείνο που αποκτά μεγάλη βαρύτητα. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πού βρίσκεται, πού κιλά και τι λίμνες σηματίζει ο Δνήπερος. Εδώ θα ασκηθεί η κυρία προσπάθεια, όμως το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει για μας την πιο μεγάλη σημασία, είναι η προέλαση, η δυνητική προέλαση, σε συνδυασμό πιθανόν και με αποβατικέ επιχειρήσει. Θα δούμε. Είναι πλέον πολύ επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν αποβατικέ επιχειρήσει τώρα που η Ουκρανία, τουλά, μετά από παιδό, σχεδόν 40 μέρε, έχει ενισχυθεί με οπλικά συστήματα από τη Δύση που μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές απώλειες στο ρωσικό ναυτικό, στο στόλο δηλαδή τη Μαύρη Θάλασσα, του Ευξήνου Πόντου. Από εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποκοπεί πλήρω η Ουκρανία από τι ακτές. άρα στρατηγικό στόχο είναι το Μικολάγιο και στη συνέχεια η Οδυσσό. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Μόλι φτάσουμε στην Οδυσσό, αν ανοίξετε ένα χάρτη, θα δείτε ότι εδώ που υπάρχει η ακτή, εδώ που η μαζί με την Βεσσαραβία αγγίζουν τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργείται ένα μικρό κενό και αυτομάτως η Ουκρανία συνεχίζει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Άρα, όταν θα φτάσουν στην Οδυσσό, που εκτιμώ ότι είναι ο επόμενος στρατηγικός τους στόχος, αν θέλετε ο πιο σημαντικός από όλους πλέον, περισσότερο και από το Χάρκοβο, θα πρέπει να μπουν στον πειρασμό, να κινηθούν προς τα όπου οπότε για πρώτη φορά θα έχουν επαφή με μια ανατολική χώρα, στην περιοχή που είναι η Ρουμανία. Προσέξτε, από εδώ που ήταν το σημείο των συνόρων, αρχίζει και μετατοπίστηκε εδώ και τώρα υπάρχει κίνδυνο να φτάσουν εδώ. Σε αυτό λοιπόν το σημείο που εκτιμώ ότι οι Ρώσοι το έχουν ήδη προδιαγράψει και είναι σχετικός για αυτούς πολύ πιο εύκολο να συγκεντρώσουν δυνάμεις από, τις λιπα από τα λοιπά μέτωπα τα οποία δεν προσέφεραν πολλά παρά μόνο πολύ άσχημες εικόνες στα διεθνή ΜΜΕ και να επικεντρωθούν στι επιχειρήσει εδώ και το μεγάλο ερώτημα, πέριξ του Χαρκόβου δηλαδή και στο Ντονέσκ και στο Λουγκάντσ, και το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει ποια θα είναι στο επόμενο διάστημα οι της η στάση τη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα εμπλακεί ουσιαστικώ με πραγματική εισβολή λευκορωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, κάτι το οποίο θα δημιουργούσε, θεωρώ σίγουρο, την πολωνική αντίδραση και όχι την ατοϊκή, την πολωνική αντίδραση, έτσι, γεγονός που θα, θα περιέπλεκε θα και πολύ τα δεδομένα και τα ζητήματα τα, τα στρατιωτικά. Τι βλέπουμε σε αυτό το χάρτη. Έχουν ξεκινήσει μαζικές αεροπορικές προσβολές της ρωσικής αεροπορίας σε στόχους που βρίσκονται στην κεντρική και δυτική Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η ρωσική πολεμική αεροπορία θα αρχίσει πλέον έναν πόλεμο φθορά. Θα πάνω να το ξεκινήσω να το διορθώσω. Θα εντείνει ένα πόλεμο φθορά και προσβολή προ όλε αυτέ τι περιοχέ και τι οδού μεταφορά πυρομαχικών, πιθανών εθελοντών και άλλου υλικού το οποίο είναι χρήσιμο για την άμυνα τη Ουκρανία. Αυτό σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη αύξηση τη ισχύω πυρό και του όγκου πυρό που θα χρησιμοποιηθεί από διάφορα όπλα προκειμένου να επιτευχθεί μία νίκη μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή να ιτηθεί ο Ουκρανικός στρατός κατά κράτο στην περιοχή που βρίσκεται, να υποστούν πολύ μεγαλύτερες απώλειες κατά αναλογία οι Ουκρανοί που δεν έχουν υποστεί τόσο όσο και στη συνέχεια να επιτευχθεί η κατάληψη και ο έλεγχος τουλάχιστον σε πρώτη φάση της Ανατολικής Ακτής του Δνιπέρου, νοτίως του Χαρκόβου παράλληλα με την κατάληψη του Χαρκόβου. Δεν είναι κάτι εύκολο, κάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αναφέρομαι λοιπόν σε όλα αυτά, για να δικαιολογήσω το κλιμάκωση σε ώψη. Όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικέ επιχειρήσει, υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι η Ουκρανία θα τελειώσει μέσα σε μερικέ ώρε. Κάποιοι, λιγότερο αισιόδοξοι, έλεγαν σε μερικέ ημέρε. Το γεγονό ήταν ότι ουδή πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αντέξει ένα μήνα και σε αυτό τον διορθόδοξο πόλεμο, το τονίζω. Διορθόδοξος πόλεμος είναι. Τελικώς η Ουκρανία στάθηκε στα πόδια της, όπως βλέπουμε. Συνεχίζει να υπάρχει, προκαρεί πλήγματα και το μεγαλύτερο πλήγμα και φθορά που έχει προκαλέσει στην Ρωσία είναι στη φήμη του Ρωσικού στρατού. Ο πάλε ποτέ κόκκινο στρατό τη Σοβιετική Ένωση, μερικέ φορέ εν τη ρήμη του λόγου το συνεχίζω να τον αποκαλώ κόκκινο στρατό, δεν είναι, είναι ο Ρωσικό στρατό, είναι εκείνο ο οποίο έχει τρωθεί με τρόπο ανεπανάληπτο. Θυμίζει λίγο συνθήκε οι οποίε παραπέμπουν στο Αφγανιστάν επί Σοβιετική Ενώσεω, αλλά και στο Βιετνάμ με την εμπλοκή των Αμερικανών. Τόσο στο Βιετνάμ όπως και στο, όσο και στην Ουκρανία βλέπουμε ότι οι εμπλεκόμενοι δεν προχώρησαν στην πλήρη χρήση των δυνατοτήτων τους. Αυτό που λέει ο Θουκυδίδης δηλαδή ότι ο ισχυρό επιβάλλει όσο, όσο το επιτρέπει η ισχύ του, είναι κυριολεκτικό. Δηλαδή, η ισχύ στην οποία έχουν ασκήσει, όπω οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, οι, Ρώσοι στο, οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν και οι Ρώσοι στην Ουκρανία, δεν είναι ολοκληρωτική. Δηλαδή, δεν έχουμε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν έχουμε δηλαδή χρήση μαζική όλη τη αεροπορία όλων των διαθεσίμων δυνάμεων. Υπάρχει, συγκρο... υπάρχει συγκέντρωση δυνάμεων και χρήση αυτών. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με 100% χρήση εκείνων. Σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι εκστρατευτικές δυνάμεις. Με την ανάλογη αντίστοιχη υποστήριξη. Όμως φαίνεται ότι ο αντίπαλος, τον οποίον είχαν υποτιμήσει, ναι, είχε υποτιμηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του Ουκρανικού στρατού, όπως και των ατάκτων Αυγανών, όπως και των ατάκτων Βιετναμέζων και του τακτικού Βιετναμέζικου στρατού, και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Όμως ήδη μέσα από αυτή την εξέλιξη είναι προφανές ότι η ρωσική ηγεσία δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σε αυτό το πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό το πεδίο πρέπει να το μεταβάλει, να το επεκτείνει. Πρέπει να δημιουργήσει νέα επιχειρησιακά δεδομένα. Για να μπορέσει να τα επεκτείνει αυτά τα επιχειρησιακά δεδομένα, Παράλληλα, όπως έχει ξεκινήσει και λίγο πριν από την στρακιωτική εισβολή, συζητούνται με φίλους περισσότερο ή λιγότερους, συμμάχους περισσότερο ή λιγότερο, για το ποια θα είναι η στάση τους εάν η κλιμάκωση πάρει μια άλλη πορεία. Την ίδια στιγμή, λόγω των στρακιωτικών επιχειρήσεων, η Ρωσία θεωρεί κλιμάκωση όχι απλά την εμπλοκή των δυτικών στην παροχή πολεμικού υλικού, αλλά και την πιθανότητα να δούμε μεσούντων των επιχειρήσεων μια, ένα αίτημα από τη Φιλανδία, από τη Σουηδία και από τις δύο μαζί εντάξει στον ΝΑΤΟ. Αυτό ήδη θα αποτελέσει μια θριαλίδα κλιμακώσεως. Όπως επίσης το τονίζω, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, τα περιφερειακά μέτωπα είναι εκείνα τα οποία προς το παρόν μένουν σιωπηλά. Εν τούτης όμως πάντοτε ελοχεύει η δυνατότητα μιας εκρήθμου καταστάσεως. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Κοίταξτε κάτι. Αυτός εδώ είναι, όπως λέει και ο Κλαούζεβουτς, πόλεμος λέει είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Αυτή είναι η βασική κύρια αγωγή που μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο προς την Βύση, προς τις πάλι ποτέ χώρες εταίρου εμπορικού και οικονομικού έω και σε επίπεδο στρατηγική συνεργασία όπω ήταν μέσω του Nord Stream, οικονομική στρατηγική συνεργασία ε, μεταξύ Γερμανία και Ρωσική Ομοσπονδία. Πριν από μερικέ ημέρε, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο επ' αυτού στο defensepavlapoint.gr. Οι Αμερικανοί προχώρησαν στην αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων του σε μονάδε όγκου και χρόνου κατομμύρια, βαρέλια, φυσικό αέριο, κυβικά μέτρα, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και στο χρόνο που επελέγει, δηλαδή είναι ο παρόν χρόνος, με στόχο τι να συγκρατηθούν οι τιμές. Αυτό λοιπόν συνιστά τι μία έμεσο, όχι άμεσο, έμεσο επιδότηση των ενεργειακών αναγκών. Αυτή λοιπόν η στρατηγική επιδότηση που είναι στρατηγική κίνησης, δημιούργησε ένα μαξιλάρι σε όγκο και δεδομένο του χρόνου που συμβαίνουν όλα αυτά τα συμβάντα, όλα αυτά τα γεγονότα, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης κυρίω να ανταπεξέλθουν σε προβλήματα τα οποία θα τους δημιουργήσει η πολύ πιθανή πλέον εμπλοκή στο θέμα της πληρωμής σε ρούβλια, όπως το έχει απαιτήσει η Ρωσική Ομοσπονδία. Ετούτης όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ο κανόνα του 80%. Αυτό αφορά τη Ρωσία, ο οποίο επιβάλλεται από την κυβέρνηση στην Gazprom. Τι λέω, ο κανόνα του 80% και να το ξέρετε κι εσεί, ότι εάν εισπράττουν χ πούμε ποσό σε ευρώ, αυτομάτω το 80% μετατρέπεται σε ρούβλια. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο πρόεδρο Πούτιν κλπ. Δεν, έχει και τόσο, δεν είναι και τόσο πολύ και ανοφανές ή αληθέ όσο επικοινωνιακό θέλουν κάποιοι να το παρουσιάζουν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξή όμω και έχει πιο μεγάλη από Η κλιμάκωση θα μπορούσε να συμβεί ακριβώ λόγω τη δροσικής επιμονή και δεδομένου ότι μετά από τι εκλογέ στην Ουγγαρία, σαφώ το αποτέλεσμα υπέρ του Ορμπάν αναμενόταν, εντάξει θα οδηγήσει, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διάσπαση εσωτερική, η οποία είναι διαφαινόμενη, έτσι. Κάποιε από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να ζητήσουν και να πούν ότι εμεί διαχωρίζουμε για λόγου εθνικού συμφέροντα την γραμμή μα από την κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή και θα, δεχθούμε, θα αποδεχθούμε να καταβάλουμε την πληρωμή του φυσικού αερίου και οτιδήποτε άλλο ενεργειακού αγαθού υφίσταται σε ρούβλια. Αυτό θα δημιουργούσε de facto μεγάλα προβλήματα. Ήδη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό πρόβλημα στον άξονα μεταξύ Βαρσοβίας-Βουδαπέστης, δηλαδή Πολωνίας-Ουγγαρίας, όπου οι Πολωνοί σε αντιρωσισμό υπερτερούν οποιαδήποτε άλλου έθνους στην, Ευρωπαϊ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα στον πάλα ποτέ άρρηκτο σχέση σχεδόν άξονα μεταξύ Πολωνία και Ουγγαρία. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ σημαντικά ερωτήματα σε πολιτικό επίπεδο και πλαίσιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τελικώς πού οδηγείται αυτή η Ένωση το οποίο δεν αφορά μόνο τη Βαρσοβία, τη Βουδαπέστη, το και στη Φιλανδία ή τη Βιέννη στην Αυστρία αφορά όλες τις χώρε. χώρες. και εδώ ίσως να δούμε τον προάγγελο μια πολύ βαθιάς με βα βαθυτέρου μετασχηματισμού και μετατροπής αυτού που σήμερα γνωρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι άλλο το οποίο θα έχει περισσότερο νατοϊκό προσανατολισμό και ο λιγότερο ευρωπαϊκό παρότι θα συνεχίζει, δεν ξέρουμε για πόσο, να αποτελεί τμήμα τη Ιδίας Ενώσεως. Μια τέτοια κρίση θα οδηγούσε νομοτελειακώς σε μία στην ε, κατάθεση εκ νέου του ερωτήματος ποια είναι αυτή η Ευρώπη, δεν θέλουμε τη γερμανική Ευρώπη. Ποιο είναι ο ρόλο τη Αγγλία, η οποία αποχώρησε, η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αποχώρησε, και ποια είναι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα θέματα, όσο συζητάμε προ την περιοχή τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Βαλκανική και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αποκτούν ζωτική σημασία. Και δεν είναι υποθέσει, αλλά είναι ιστορικέ παύλα στρατηγικέ. Και θα πρέπει να δούμε τι προοπτικέ ανοίγονται στο πλαίσιο τη ασφαλεία μα και στο πλαίσιο ότι εμείς ήμαθα πάντοτε με την πλευρά των νικητριών των ναυτικών δυνάμεων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα σταματήσουμε και με ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θέλω πάρα πολύ μα πάρα πολύ, να ξεφύγω από τα τετριμένα. Και θέλω να προειδοποιώ, ως φωνή βόντος εν τη ερήμο, για αυτό το οποίο συμβαίνει δίπλα μας. Δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση διαφήμιση τουρκικών οπλικών συστημάτων. Είναι προειδοποιητική και ενημερωτική η εκπομπή και έχει να κάνει ακριβώς με το να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου που ούτε για μία στιγμή δεν έχουν σταματήσει να εποφθαλμιούν τα ελληνικά συμφέροντα και κυρίως τον ελληνικό εθνικό χώρο. Να θυμίσω ότι και οι υπερτήσεις συνεχίστηκαν, πέραν των παραβιάσεων και οι απειλέ της Τουρκίας εναντίον μας είναι προφανές ότι, όπως λέει και ο λαός μας, ότι ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Γιατί η Ελλάς είναι σε θέση να δώσει ένα πολύ σκληρό μάθημα στην Τουρκία, εάν αποφασίσει και διαπράξει το μεγαλύτερο λάθο τη ιστορία τη, της συγχρόνη της, της ιστορία τη, Τι είναι αυτό το οποίο σα δείχνω, Είναι μία νέα απειλή την οποία ανέπτυξε και δημιούργησε η εταιρεία Ρόκτσαν. Είναι ουσιαστικά ένα, όχι μικρό penguin, γιατί υπήρξαν και δημοσιεύματα που τον παρομοίωσαν, αλλά ένας μικρός, ένας mini πυραβλος, ένα μικρό, ένα μίνι πύραυλο, ένα μίνι βλήμα τύπου κρούζ. Κλίμα πλεύσεω. Είναι μια νέα απειλή. Ονομάζεται τσακίρ. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν το βλήμα παρουσιάζει ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα αφορά το πρώτο διακλαδικό βλήμα. Διακλαδικό βλήμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στρατό της Τουρκίας, το ναυτικό, την αεροπορία της, τη στρατοχωροφυλακή, της, ε, τη δύναμη ασφαλείας ακτών και βασίζεται σε έναν τουρκική σχεδιάσεως κινητήρα Turbojet, το gj 1750 Μένει να δούμε αν αυτός ο κινητήρας, ο οποίος, πέρα ξέρετε όλοι οι τουρκικοί κινητήρες, βασίζουν τη γένεσή τους στη συνεργασία που είχαν με, την, ε, με τις γαλλικές εταιρείες κατασκευής κινητήρων, και η τεχνογνωσία η οποία πολύθηκε, μεταφέρθηκε, μεταβιβάστηκε, ήταν τόσο ώστε να δοθεί και να επιτραπεί στου Τούρκου να αναπτύξουν τέτοιου είδου οπλικά συστήματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το βλήμα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο βλήμα, κυριολεκτικό έξυπνο βλήμα, και πρέπει να πω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη σε αντίστοιχα οπλοστάσια του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον, το κλειδί είναι η λεγόμενη συνεργατική δράση. Τι σημαίνει συνεργατική δράση. Για να καταλάβετε τη μοναδικότητα του αυτού του οπλικού συστήματο. Καταρχήν, λόγω των διαστάσεων του και των επιχειρησιακών του δεδομένων, μπορεί να εξαπολυθεί την ίδια στιγμή από πλατφόρμες ξηρά, από πλατφόρμε θαλάσσιες, επανδρομένε και μη, από πλατφόρμες εναέριε, επανδρομένα ή μη αεροσκάφη ή και ελικόπτερα, και όλα αυτά να κατευθυνθούν προ την, την περιοχή του στόχου. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει εδώ και αρκετές δεκαετίες με πολύ φιλότιμο τρόπο το δικό, το δικό τους, τους δικούς τους αστερισμούς εμπορικών και στρατιωτικών δορυφόρων, επικοινωνιακών απλών και στρατιωτικών δορυφόρων, όταν εμείς κοιμόμασταν κανονικότατα με τα τσαρούχια. Αυτό το πράγμα πρέπει να λέγεται. Τι σημαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, τι πρόκειται να συμβεί. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, έχουν με βάση τι ανακοινώσει των εταιριών, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι εξαιρετικό ανοιχτό. Αυτό το βλήμα στοχεύει στο να λειτουργεί με συνεργατικό επιχειρησιακό τρόπο, δηλαδή εκτοξευόμενο με τη μορφή σμήνου, αριθμό βλήματων 10, 15, 20, και κατευθυνόμενο από μια περιοχή που είναι η στόχη. Τα βλήματα αυτά μπορούν να μεταφέρουν μεταξύ τους data, δηλαδή πληροφορίες. Και αυτή η συνεργατική δράση είναι σαν να βγαίνουν σε κυνήγι και το ένα να μιλάει με το άλλο, ούτω ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να κλειδώνουν τους στόχους, οι οποίοι στόχοι κυρίως είναι είτε επίγη είτε επιφανείας. Με αυτό λοιπόν το σύστημα, τη μεταφορά δηλαδή δεδομένων, είναι πολύ πιο δύσκολο για την αεράμινα, όχι των Κούρδων καταλαβαίνετε, όχι των Σύρων, αλλά των Ελλήνων, μιλάμε οι είμαστε εμεί, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και να μην πυπηλούν κάποιο το δάχτυλό του. Δίνεται λοιπόν η, δυνατότητα στον τακτικό διοικητή να μπορέσει να μην χρησιμοποιεί, το τονίζω, να μην θέτει σε κίνδυνο, το τονίζω, να μην εκθέτει σε απειλή τι ναυτικέ του δυνάμει, τι κύριε μονάδε του, οι οποίε σαφώ και υπολείπονται των ελληνικών, και θα υπολείπονται στο μέλλον. Άρα με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να εξαπολύουν όγκο βλημάτων τα οποία συνεργαζόμενα μεταξύ τους να αναλαμβάνουν την εξειδευτέρωση των στόχων. Και για το λόγο αυτό τόσο τα μη επανδρομένα όπως είναι το Akinji, το κυζήλελμα το οποίο είναι το επιρρηχητικό η έκδοση του μίους του συστήματος το πρώτο, ε, το πρώτο αεριωθούμενο μη επανδρομένο της Τουρκίας. Ε, το, να τονίσω ότι το Τσάκιερ είναι υποηχητικό βλήμα, έτσι, δεν είναι υπερηχητικό. Και όπως είναι το ΟΛΑΚ. Το ΟΛΑΚ είναι το μη επανδρομένο σκάφος. Όπως είναι τα F-16, τα μαχητικά, τα επιθετικά ελικόπτερα, αλλά και τα Black Hawk. Από πλατφόρμες χερσαίες ή θαλάσσιες. Να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του βλήματος. Πλεύσεως. Καταρχήν έχει έω 150, το τονίζω έω 100, 100 με 150 χιλιόμετρα, αναλόγω στην πλατφόρμα η οποία το βάλει, το συγκεκριμένο λοιπόν οπλικό σύστημα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο τόπο πτήση και διάστημα. το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Συμφωσικά τα όσα έχουν διαρρεύσει από τουρκικέ σελίδε ε, και από αντίστοιχε αμυντικέ σελίδε του, εξω, του εξωτερικού. Η κεφαλή του λέγεται ότι είναι γύρω στα 70 κιλά. Για να καταλάβετε τι σημαίνει 70 κιλά. 450 κιλά έχει περίπου, είναι περίπου η πολεμική κεφαλή του σκάλπ. Άρα ο στόχος τους δεν είναι να βυθίσουν κάτι. Ο στόχος τους είναι να το προσβάλλουν, να το τυφλώσουν, να το εξουδετερώσουν, γιατί λόγω και του όγκου των βλημάτων είναι πολύ πολύ εύκολο να το προσβάλλουν από διάφορες κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει όμως ότι το πλοίο θα πρέπει να έχει κυρίως βλήματα, μάλλον συστήματα εγγύς αντιπυραυλικής αμήνης, close in weapon system. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά για μια FDI η οποία έχει 32 Aster, 30, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά ε, είναι ένα κομμάτι, υποθετικά το νούμερα λέμε, έτσι, οι διαμορφώσεις ε, είναι ένας τρόπος να σου καταστρέψουν, να σου αφαιρέσουν τη δυνατότητα, γιατί είναι ένα φθηνό οπλικό σύστημα αυτό, μέσα σε λίγα λεπτά και να εξαντλήσουν το απόθεμά σου το επιχειρησιακό. Άρα πρέπει να έχουμε close in weapon system, τύπου phalanx, τύπου ram, κυρίως ram. Γι' αυτό το ram επιμένει το ναυτικό και πρέπει το ναυτικό το ram ή δυνατόν να είχαμε και ram μπρο και ram πίσω στι φρεγάτε τη FDI είναι ζωτική πλέον σημασία από τέτοια απλικά συστήματα. Και φυσικά όλα αυτά με ποιον θα συνεργαστούν εν τέλει. Θα είναι το πρώτο κύμα το οποίο θα στοχεύσει στο να καταναλωθεί το απόθεμα που έχουμε σε Aster 30, παραδείγματο χάρη, ή σε ESSM, παραδείγματο χάρη, ή σε ό,τι άλλο αντιβληματικό, αντιεπιραυλικό σύστημα υπάρχει. Και στο συνέχεια θα έρθει το βαρύ πυροβολικό που είναι τα ατμάτσα. Με βεληνικές 300 χιλιόμετρα. Τα οποία θα βάλονται και αυτά είτε από μη επανδρομένα, αλλά κυρίω πιστεύω από συστοιχίε εδάφου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα διαφορετικοί τύποι αυτή τη συνεργατική επιθετική ομάδο Αγέλη. Είναι μια Αγέλη όλη αυτή. Ένα μήνο Παύλα Αγέλη, το οποίο περιλαμβάνει βλήματα τα οποία θα έχουν κεφαλή εστιασμένη στην καταστολή αεραμίνης ή στην καταστροφή shed και dead των πλοίων ή αν θέλετε και των βάσεων των οποίων θα υπάρχουν στις νήσους που θα φιλοξενούν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Αυτά μπορούν κάλλιστα να προσβάλλουν σε ανοιχτό χώρο ελικόπτερα, σε ανοιχτό χώρο μαχητικά αεροσκάφη, σε ανοιχτό χώρο οτιδήποτε μπορεί να χτυπήσει σταθμούς δραντάρα αλλά επικοινωνιών. Κάποιους, όχι τόσο όχι σκληρούς όσο περισσότερο μαλακούς, ας επιτραπεί η Υπάρχουν Βλήματα τα οποία έχουν πάση φύσεως αισθητήρε, κατεύθυνση με αδρανιακή ή και με GPS. Αυτό το νέο οπλικό σύστημα τη Τουρκία, ο νέο πύραυλο πλεύσεω, ο μίνι πύραυλο πλεύσεω που θα παραχθεί σε πολύ μεγάλου αριθμού, είναι δείγμα του νέου τουρκικού δόγματος στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων με στόχο την υπεροχή. Την απαγόρευση, την άρνηση και αντέλη την καταστροφή του ελληνικού πολεμικού στόλου και όλων των βάσεων αεροσκαφών που διατηρούμε πλησίων, σε αντίο δηλαδή εμβελία των μικρασιατικών παραλίων. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη αντιμέτρων. Και σίγουρα υπάρχουν αντίμετρα τα οποία είναι ήδη σε εφαρμογή, κάποια άλλα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και σε κάποια άλλα τα οποία βρίσκονται σε ανάπτυξη και θα έχουν θα εκπλήξουν με πολύ ευχάριστο ή δυσάριστο τρόπο φίλους τα και εχθρού. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Το είχα δείξει κάποια στιγμή στην περασμένη εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι αδιανόητο. Θυμήθηκα τώρα ότι είναι η επέτειος της στάσεως στο βασιλικό ναυτικό το 44. Το κίνημα του ναυτικού το 44. Η ανταρσία δηλαδή του ναυτικού, η κομμουνιστική ανταρσία. Όταν ολόκληρη η Ευρώπη πολεμούσε για την ήττα των δυνάμεων του άξονα, στη μοναδική χώρα από πλευρά των συμμάχων που υπήρχε εν γέννη, εν δυνάμει και ενισχύει η κομμουνιστική ανταρσία ήταν η Ελλάδα. Σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Τα οποία οδήγησε στα Δεκεμβριανά το 1944 και στο σήμερα το πόλεμο από το 1946 το 1949. Αυτό συνέβη έξω από το στρατόπεδο πλαστήρα. Αυτό συνέβη στα εδώ έχουν σπάσει του θηρεού. Αυτά δεν είναι τοϊκά στρατόπεδα. Αυτά είναι στρατόπεδα του ελληνικού στρατού. Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν αυτά. Και κυρίω εκείνοι που έχουν την ευθύνη, δεν επιτρέπεται να το αφήσουν να συμβεί. Αυτό είναι ένα έσχο. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Όπω και οι ανοησίε να πετάνε μπογιέ σε άρματα. Η σε πολεμικά πλοία. Όπω και οι επικίνδυνε ανοησίε. Γιατί είναι επικίνδυνε ανοησίε, να μπλοκάρεται η μεταφορά δυνάμεων προ την περιοχή τη Αλεξανδρουπόλαιο με ατοικών. Δηλαδή, για μισό λεπτό. Ξαναέχουμε θέμα πέμπτη φάλαγκο εδώ τη χώρα. σω αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει σε πολιτικό επίπεδο. Για να γίνουν κατανοητά ότι άλλο, άλλο οι διαδηλώσει κάτω και άλλο οι επιθέσεις σε στρατόπεδα και οι ακτιβιστικές, όπως τις ονομάζουν πράξεις, οι οποίες δημιουργούν απλές εντυπώσεις, αλλά δεν θα πρέπει όμως να διαταράσουν τις συμμαχικές σχέσεις. Τελεία και παύλα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ήταν 1η Απριλίου του 1955, και δεν ήταν ψέμα. Η ίδρυση της ΕΟΚΑ. Ελλάς, Κύπρος, Ένωσης. Σε αυτό τον πάρα πολύ ενδιαφέροντα πίνακα, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, το ΓΕΕΦ, παρουσιάζονται όλοι οι ήρωες Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι έπεσαν είτε μαχόμενοι είτε εκτελεστέντες για την ανεξαρτησία και την απελευθέρωση της Κύπρου από την Βρετανική κατοχή. Είναι το σημείο εκείνο στο οποίο η Μεγάλη Βρετανία οφείλει ένα τεράστιο συγγνώμη απέναντι στον ελληνικό, στο ελληνικό έθνος. Και είναι το σημείο εκείνο το οποίο αν δεν υπήρχε φυσικά το εκμεταλλεύτηκε κατά κόρον και η τότε κομμουνιστική αριστερά. Γι' αυτό και ο Γρήβας είχε πει το περίφημο «Αντιμετωπίζω Άγγλους κομμουνιστάς και Τούρκους και περισσότερους από όλου θεωρώ ότι μου δημιουργούν πρόβλημα οι κομμουνιστές». Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, ασχέτως ότι είπε ο Γρήβας και ασχέτως ότι έχουμε, πώς έχουμε φτάσει σήμερα, αυτοί οι ήρωες είναι εκείνοι οι οποίοι έβαψαν με το αίμα τους τη Μεγαλόνησο. Είναι κύριοι, αν θα πάτε ποτέ και δείτε τα φυλακισμένα μνήματα, θα καταλάβετε γιατί ο Κυπριακός Ελληνισμός, γιατί ειδικά ο Κυπριακός Ελληνισμός, γιατί είναι ο Ελληνισμός ο οποίος έχει τα περισσότερα χρόνια υποκατοχή. Ήταν το τελευταίο τελευταίο κομμάτι το οποίο απελευθερώθηκε. Και δυστυχώς είναι ένα ζωντανό ιστορικό κλειδί, είναι μια κλίδα η Κύπρος που μας συνδέει με το κατακτητικό Οθωμανικό παρελθόν, το απικιακό παρόν γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή Βρετανικές βάσεις στην Μεγαλόνισσο και το απελευθερωτικό μέλλον. Ελλάς-Κύπρος-Ένωσης. Αυτό ήταν το σύνθημα εκείνων οι οποίοι ορκίστηκαν να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την ελευθερία και την ένωση. Να τονίσω, δεν ήθελαν μόνο η Κύπρος να απελευθερωθεί από τη Βρετανική κατοχή, αλλά να ενωθεί και με την μητέρα πατρίδα. Είναι το σημείο εκείνο που ακόμα και σήμερα κάποιοι που αγνοούν την ιστορική γεωγραφία και τη δυναμική της γεωπολιτικής και τη δυναμική της ελληνικής ιστορίας, η Κύπρος είναι τόσο ελληνική όσο και η Αθήνα. Η Κύπρος είναι τόσο σημαντική όσο και η Σαλαμίνα. Υπάρχει και Σαλαμίνα στην Κύπρο. Και είναι τόσο σημαντική και αυτό φάνηκε από την αρχαιότητα όταν οι Αθηναϊκές Τριήρης χωρίς υπερηχητικούς πυράβλους ή αν θέλετε μαχητικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία ή φρεγάτες ή ό,τι άλλο χρειαστείτε κοπηλατώντας, λάμνοντας, έφτασαν, έφταναν μέχρι τη Μεγαλόνισο. Την περιέπλυαν και ουσιαστικώ πολεμούσαν για την απελευθέρωσή της. Είναι εκεί Κύπρος εκείνο το σημείο το οποίο μας συνδέει ακόμα με τον αλύτρωτο ελληνισμό, την αλύτρωτη ρωμιοσύνη της Μέσης Ανατολής. Γιατί υπάρχουν οι απόγονοι των Σελευκηδών και της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι οποίοι σήμερα είναι αραβόφωνοι, οι οποίοι σήμερα ψάχνουν να βρουν τη ρίζα τους, την βρίσκουν και ζητούν. Όχι, δεν πρόκειται να κάνουμε στρατιωτικέ επιχειρήσεις για να απελευθερώσουμε τους Έλληνες της Συρίας ή του Λιβάνου ή όπου αλλού βρίσκονται. Αρκεί όμως η ενθύμηση, αυτό η εμφυμιση αυτο χρειαζομαστε την μνήμη. Ένα από τα καθήκοντά μας που έχουμε ως Έλληνες είναι να διατηρούμε και να διαφυλάτουμε την μνήμη και ως κοιτάλι να την μεταδίδουμε στην επομένη γενεά. Και αυτό είναι ο λόγο των οποίων πρέπει να θυμούμαστε το γιατί η Κύπρο είναι ελληνική. Το γιατί αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους, μικρά παιδιά ως και μεγάλοι, για μια ιδέα. Άλλωστε, σε όλη την ιστορία, σε όλους, σε όλους τους, τις φυλές και τα έθνη του κόσμου, για τις ιδέες μάχονται και πεθαίνουν οι άνθρωποι. Χαλάλη της πατρίδος μου, ο γιος μου, η ζωή μου. Τζι αφού επαραδόθηκεν, τζι έμεινεν, τζι εσκοτώθηκεν, ας έσυ την ευτζήν μου. Αντωνού αυξεντίου. Κλείνω με την αυξεντίου όπως ξεκίνησα με το τάφο 80 της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς, το οποίο έγραφε κάτω στο προπέτασμα, στο παραπέτασμα μπροστά, το όνομά του. Φίλοι και φίλες, μην ξεχνάμε την Κύπρο. Η Ουκρανία οφείλει να μας δώσει τη μεγαλύτερα δυνατή αφύπνιση για το κυπριακό πρόβλημα. Το κυπριακό πρόβλημα, το κυπριακό ζήτημα δεν είναι πρόβλημα για τους για την Ελλάδα. Είναι πρόβλημα για εκείνους που το κατέστησαν πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να δουν μία λύση. Και σε ένα κόσμο πραγματικό της ρεαλιστικής σχολής της γεωπολιτικής, όπως την ευαγγελίζεται ο Τζον Μερσχάιμερ, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ σκληρά. Αλλά εμεί πρέπει να είμαστε όμω πολύ δίκαιοι και απόλυτοι σε αυτό το οποίο είμαστε και διεκδικούμαστε. Ω μέλη τη Συμμαχία των Ναυτικών Δυνάμεων, ω μέλη των νικητών των παγκοσμίων πολέμων, γιατί εμεί είμαστε εκείνοι οι οποίοι πολεμήσαμε και στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει την ελευθερία της. Πρέπει λοιπόν να, γίνει, να, καταστα... να το καταστήσουμε σαφέ και σα... με οποιοδήποτε τρόπο σαφή σε όλου εκείνου οι οποίοι σήμερα μα καλούν να ταχθούμε με τη μία ή με την άλλη πλευρά προβάλλοντα τα δικά του επιχειρήματα. Εγώ επ' αυτού είμαι ξεκάθαρο. Είμαστε με τι ναυτικέ δυνάμει και η Βρετανία είναι ναυτική δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο απαιτείται μεταξύ ναυτικών ειλικρίνεια. Μια ειλικρίνεια η οποία πρέπει να τεθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και έτσι θα εκτιμηθεί. Διότι η Ελλάς ως μέλος των ναυτικών δυνάμεων έχει απαιτήσει, έχει συμφέροντα, έχει δικαιώματα. Και δεν αναφέρομαι στις, στον East στην πιθανότητα ολοκληρώσεως της κατασκευής του, ούτε στο θέμα της αποκνηστικής οικονομικής ζώνης. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχουμε και να το συνδέσω με το πρώτο κομμάτι έχουμε την Κύπρο μας. Η Κύπρος είναι ελληνική. Ανεξάρτητο κράτος, δεύτερο ελληνικό κράτος, αλλά έχει ελληνίδα φωνή. Και πρέπει να την ενισχύσουμε και να την αγκαλιάσουμε στρατιωτικά. Η Ουκρανική κρίση μας δοθεί ως κίνητρο, ως ευκαιρία, τα ελληνικά στρατεύματα, όχι απλά η Εθνική Φρουρά, το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν μόνιμα. Γιατί αυτή είναι η αποστολή τους. Η υπεράσπιση του ελληνισμού όπου αυτό υφίσταται. Και ολοκληρώνοντας, κλείνουμε με το σύνθημα Ελλάς, Κύπρος, Ένωσης και σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους εσαΐ παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τις δινείς Χαίρετε, ευγενείς Κύπροι αγωνιστές. Σας ευχαριστώ.